Είμαστε λοιπόν μαζί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, να τον καλωσορίσουμε στην Πάτρα. Καλώς σας βρήκα. Επειδή εγώ ήμουν 10-12 χρόνια στην Πάτρα, είχα να πάω στο... Βέβαια ήταν στην περιοχή του Λαδόπουλου κάποτε. Τώρα έχει αλλάξει, έχει πάει πιο μακριά. Είχα πάει νομίζω 9-10 χρονών για πρώτη φορά και είχα εντυπωσιαστεί. Και φέτος που πήγα εντυπωσιάστηκα εξίσου με την πρώτη φορά που είχα πάει πριν από πόσα χρόνια. Είναι απίστευτη δουλειά που κάνουν εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δύσκολη μεν, αλλά πάρα πολύ ωραία. Είχατε συμμετάσχει ποτέ σε καρναβάλι πατρινό, παραδοσιακό, όπως παλιά? Είχα βγει δύο φορές στη ζωή μου. Είχα βγει σε γκρουπ καρναβαλικό, που κάποτε νομίζω δεν υπήρχε και περιορισμός. Και θυμάμαι είχα βγει σε ένα γκρουπ που ήταν χιλιάδες άτομα. Δηλαδή, χιλιάδες. Θυμάμαι αυτή την αναμονή να περιμένουμε πότε θα ξεκινήσουμε, να σηκωθούμε και οι 3.000, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε παρέλαση. Και που πάντα μετά το καρναβάλι κρύωνα. Γιατί είχα ρούχα τα οποία ήταν πάρα πολύ λεπτά, είχε λίγο ψύχρα, δεν πρόσεχα τον εαυτό μου, πιτσιρικάς, και μετά ήμουν κρυωμένος. Μια ζωή. Αλλά θυμάμαι πάντα και Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα και καρναβάλι, απίστευτες στιγμές. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλωστε, αυτό περιμένει όλος ο κόσμος, νομίζω. Η Πάτρα φημίζεται για αυτή την μεγάλη έτσι, εκδήλωση. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω κορονοϊού, ήταν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί και για την Πάτρα είναι σημείο κατά τεθέν το καρναβάλι. Και για την ψυχική ευημερία των κατοίκων, αλλά και για την οικονομική. Ήταν πολύ σημαντικό πράγμα και είναι το καρναβάλι για την Πάτρα οικονομικά. Είναι πραγματικότητα αυτό, αλλά εσείς βρίσκεστε στην Πάτρα όχι μόνο για να επισκεφτείτε το καρναβάλι, να θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια, αλλά επειδή κάνετε και ένα γύρισμα για τη νέα σας εκπομπή. Αρχικά να πω σιδεροκέφαλος, να πω καλή αρχή, καλή έναρξη. Ευχαριστούμε πολύ. Με την εκπομπή Φύση ήρθαμε που κάνουμε για το Μέγκα. Είναι ένας από τους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα είναι από τις τελευταίες εκπομπές γυρισματικά που κάνουμε. Γιατί θα είναι 28 τον αριθμό, έχουμε κάνει ήδη 20, αυτή είναι η 22η εκπομπή, έχουμε ακόμα άλλες 6. Θα φύγουμε τώρα να πάμε Καναδά να κάνουμε 2, εκκρεμούν 2 λίγο πιο κάτω προς Ζαχάρο και μετά θα πάμε να κάνουμε 2 στην Ελβετία και τελειώνει γυρισματικά η σεζόν, έτσι κι αλλιώς η προβολή τελειώνει μέχρι περίπου Μάιο, κάπου εκεί. Οπότε να συνεχίσουμε και χάρηκα που ήρθα εδώ που... Ουσιαστικά από τρίτη δημοτικού μέχρι τρίτη λυκείου έμενα Πάτρα εγώ. Και Μεσολόγγι πήγα και Ναύπακτο πήγαμε και κάναμε γύρισμα γιατί βλέπεις πολύ ενδιαφέροντα μέρη που ούτε τα έχει αναδείξει κανένας, ούτε τα προσέχει κανένας. Έχω κουραστεί λιγάκι να ασχολούνται όλοι με τα νησιά. Όλοι ασχολούνται με τα νησιά στην Ελλάδα. Και ο τουρίστας ξέρει πολύ καλά τα νησιά πια. Έχει πάει. Έχει ξαναπάει. Θα ξαναπάει. Υπάρχει και στη στερεά Ελλάδα, ας πούμε, και στα βουνά μέρη που μπορείς να πας και να διαφημίσεις την Ελλάδα, που δεν τα έχουμε διαφημίσει ακόμα. Εγώ με την εκπομπή προσπαθώ να δείξω εκτός από τα νησιά και κάποια άλλα μέρη. Πώς προέκυψε η ιδέα του Φύση? Ήταν κάτι που είχατε στο μυαλό σας παλαιότερα? Ασχολείστε αρχικά με το ψάρεμα, καταλαβαίνω, για να κάνετε κάτι τέτοιο ή καμία σχέση? Κοίτα, εγώ από 5 χρονών, επειδή ο πατέρας μου ψάρευε και είχα μια ψαροταβέρνα απέναντι στο Κρυονέρι. Ήμουν μέσα στη θάλασσα συνεχώς με μια βάρκα. Οπότε μου άρεσε από μικρός και συνέχισα να ψαρεύω κατά ρηπάς, δεν σταμάτησα ποτέ δηλαδή. Και σκέφτηκα, γιατί δεν κάνω μια παραγωγή που να ασχολείται και με το ψάρεμα, να μπορώ και να ψαρεύω και να πάρω και φίλους να ψαρέψουν μαζί μου και να γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα την Ελλάδα. Έτσι προέκυψε σαν ιδέα και σιγά σιγά έβαλα κάτω τα δεδομένα και έκανα το φορμάτ τη καλέτα τη εκπομπή. Γιατί είχε μια πρωτοτυπία, δεν μοιάζει με κάποια άλλη εκπομπή. Έχει και ταξιδιωτικό μέσα, έχει και μαγειρικό μέσα, έχει και το ψαρευτικό κομμάτι. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που πιστεύω ότι λειτουργεί άψογα και εξελίσσεται συνεχώς. Η επιθυμία μου είναι η Πάτρα να παραμείνει όμορφη και προσιτή όπως ήταν πάντα και ζεστή. Το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί εμένα σχέση με την Πάτρα είναι ότι συνήθως ένα τόπο, άσχετα από τα σπίτια, τα κτίρια και τη γεωμορφία του εδάφους, είναι οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν στο Πολυκλαδικό εδώ λίγο πιο κάτω στην Κορίνθου. Κορίνθου. Θυμάμαι πήγαινα και εργοστοπούλα, ας πούμε, να πιω καφέ. Ήξερα ότι. Γιατί τότε δεν είχαμε και κινητά. Δεν είμαι τόσο πολύ μεγάλος, εντάξει, γι' αυτό σκέφτηκες τώρα μέσα από τα μάτια σου. Απλά ήταν το ξεκίνημα τέλος πάντων κινητών. Αλλά και εμείς δεν είχαμε κινητό κάποια περίοδο, δηλαδή μεταγενέστερα αποκτήσαμε. Μην κοιτάξτε τώρα από τα παιδιά από 5 χρόνια έχουν ένα τάμπλετ και 5 κινητά.
Τότε πηγαίναμε και Εργοστοπούλου και ξέραμε ότι θα βρούμε ή δίναμε ραντεβού πλατεία Όλγας, ξέρω εγώ, και βγαίναμε. Το μόνο μας στεναχωρεί είναι ότι είναι εξίσου όμορφα τα μέρη τώρα, αλλά όταν βγαίνω, μου λείπει η παρέα που είχα τότε. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, φεύγοντας από Πάτρα, είναι σαν να την πήρα μαζί μου και όταν έρχομαι, βλέπω μια ωραία πόλη άλλων πια. Που πάνε άλλοι για καφέ, που άλλοι βρίσκονται στην πλατεία Όλγας. Που, απ' τη μία χαίρομαι, απ' την άλλη ξέρεις, με πιάνει η νοσταλγία. Ναι.